αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τι μπορεί να πει κανένας σήμερα που βλέπει ανοιγμένους στους ουρανούς όλα ανοιχτά και να έρχεται πλούσια η χάρη και η ευλογία του Θεού κάτω στη γη. Σκέφτομαι και λέω, μένει κάποιο παιδί ορφανό, μένει εγκαταλελειμμένο, μένει κάπου μακριά και λέμε το καημένο, το βασανισμένο, με τα προβλήματα, με τούτο, με εκείνο. Πόσο θα ήμασταν καημένοι αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, αν δεν είχαμε μάθει την αλήθεια, αν δεν ήμασταν βαπτισμένοι, αν δεν είχαμε μάθει ότι ο Χριστός μας είναι ο Γιος του Θεού που ο Πατέρας του τον θυσίασε για μας. Ναι ρε εσείς, τον έστειλε εδώ κάτω στη γη για να γίνει φίλος, για να γίνει αδερφός, για να γίνει πατέρας, για να γίνει αυτός που θα μας φωτίζει και θα μας ταΐζει με ό,τι υπέροχο και μοναδικό μπορεί να ταΐσει ο Θεός τον άνθρωπο. Και όχι, δεν τον έφτανε αυτό τον Θεό μας να έρθει. Ήρθε, λέει, μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Ήρθε και έγινε δούλος. Ήρθε και έγινε σαν άνθρωπος. Ήρθε και δεν τρόμαξε εμάς τους ανθρώπους. Ακόμα και τώρα, η απόλυτη ελευθερία είναι το μεγάλο δώρο που μας χαρίζει συνέχεια ο Θεός. Η απόλυτη ελευθερία, γιατί? Για να μπορεί μόνος του ο άνθρωπος με την καρδούλα του να αγαπήσει τον Θεό και όχι με το μυαλό του και τον φόβο και την υποταγή. Έρχεται ο Χριστός και μας γεμίζει τα πάντα φως. Εκεί που τα πάντα ήταν σκοτάδι πυκτό, εκεί που ο άνθρωπος όχι μόνο δεν είχε ελπίδα, αλλά έλειωνε το μυαλό του να σκεφτεί κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει μετά θάνατο. Και ήρθε ο Χριστός και μας είπε, τι βασανίζεστε άνθρωποι μου, και όταν πεθαίνετε εγώ θα σας δείξω ότι υπάρχει ελπίδα της Αναστάσεως. Και μπήκε ο ίδιος μέσα στο θάνατο για να μπορέσει να μας δείξει εμάς το μεγαλείο της Αναστάσεως, την ελπίδα της Αναστάσεως, την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Αχ, μωρέ, χωρίς αυτήν την ελπίδα, χωρίς την ελπίδα ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο δυστυχισμένο υπάρχει πάνω στη γη. Με την ελπίδα ο άνθρωπος γίνεται το πιο ευλογημένο πλάσμα πάνω στη γη. Αυτόν τον Χριστό λοιπόν υποδεχόμαστε σήμερα και βλέπετε κάτι. Μέχρι να βαφτιστεί ο Χριστός, μέχρι να φτάσει στα 30 του χρόνια, μία φορά μόνο τον βλέπουμε μετά από τα γεγονότα της γέννησης και της τα 8 ημέρα της περιτομής και της παπανής. Μετά σιωπούν όλα. Ταπεινό στην άκρη ο Χριστός. Θεός βασιλιάς, δημιουργός και παντοκράτο. Και όμως τίποτα. Τίποτα στην άκρη όλα. Και έρχεται μετά και αρχίζει να αγκαλιάζει τους ανθρώπους, να νοιάζεται τους ανθρώπους, να πονάει για τους ανθρώπους, να μιλάει στους ανθρώπους. Τον άκουσαν, σχεδόν όχι. Τον κατάλαβαν, σχεδόν όχι.
νιώσανε ποιος ήταν, σχεδόν όχι. Και όταν ανέβηκε και απέθνησε πάνω στο σταυρό, φώναξε ο εκατόνταρχος, αληθώς Θεού Υιός ημούτος. Αλήθεια, μωρέ, είναι Γιος του Θεού αυτός εδώ. Μα και μες στον Ιορδάνη άκουσαν την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Και τίποτα δεν έκανα. Είδα, λέει, ξέρετε, αυτό γίνεται κάθε χρόνο εκεί, στον Ιορδάνη. Την παραμονή, ο χθεσινός αγιασμός, τον κάνει πάντα μέσα στον Ιορδάνη ποταμό ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Μπαίνει μέσα, έστε βιντεάκια, κυκλοφορούν συνέχεια. Και άμα ρίξουν χαρτάκια, γεμίσουν χαρτάκια και βαρκούλες χάρτινες το ποταμάκι, ενώ πάει προς τα κάτω, ισχύει αυτό που είπε ο Ψαλμωδός 800 χρόνια προ Χριστού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα πίσω. Γύρισε και άρχισε να τρέχει προς την άλλη μεριά, μέχρι να βγει ο Πατριάρχης από μέσα από το νερό. Γιατί μπαίνει μέχρι τη μέση μέσα στο νερό και κάνει τον αγιασμό. Θαυματάκια. Και όμως ο Χριστός δεν μας έκανε και δεν μας κάνει τρομακτικά θαύματα για να υποταχτούμε, αλλά ανοίγει την αγκαλιά Του για να μπούμε μέσα. Αυτόν τον Χριστό με την τεράστια αγκαλιά να πάμε τη σήμερα μαζί, όπου πάτε ο καθένας. Και επειδή ξέρω ότι οι μέρες είναι δύσκολες, όλα τα σόγια και όλα τα σπίτια ανεβαίνουν αληφόρες, πάρτε αυτόν τον Χριστό να είναι εκεί στη παραστάτη σας. Παραμυθία, παρηγοριά, το θέλει ο Χριστός, το θέλει η Παναγία, το θέλουν οι Άγιοι. Πάρτε τους μαζί, σας παρακαλώ, μη μένετε μόνοι σας. Όχι, ο Χριστός ήρθε για να είμαστε όλοι μαζί, να μην μένουμε μόνοι μας. Χρόνια πολλά λοιπόν. Θα πάω σε όλα τα σπίτια. Χθες πήγα στον Άγιο Χαράλαμπο. Δεν θα μπω μέσα, αλλά από την πόρτα θα σας αγιάσω όλο το σπίτι. Και απ' έξω θα το πλημμυρίσω. Μένουν, δεν μένουν μέσα, στάθηκα σε όλα τα σπίτια και έψαλα το Ιορδάνη και τους ράμπιζα. Έτσι θα κάνω και σε εσάς εδώ. Και την Κυριακή, συγχωρέστε με που θα το πω, σας καλώ όποιος θέλετε να δείτε, να κάνουμε μαζί το μνημόσυνο της αδερφούλας μου. Φτάσαμε στα 40 και επειδή το σκέφτηκα και το ξανασκέφτηκα, χαζός είμαι, αλλά έτσι το σκέφτηκα. Να μην πάω και σας αφήσω χωρίς λειτουργία, γιατί η Μητρόπολη έχει 6-7 ιερείς με COVID. Τι νομίζετε, τι κλειτώνουμε οι παπάδες, έτσι νομίζετε, όχι αν δεν προσέξουμε. Και 2-3 που ήδη τους στείλαμε στην άλλη ζωή με COVID, γιατί δεν πρόσεξαν όντως και λέγανε χαζά. Λοιπόν, θα είμαι εδώ την Κυριακή. Θα μας συγχωρέσετε όμως που ζητάω λίγες μέρες ξεκούρασης και δεν έχει εξομολόγηση. Σήμερα δε, ακόμα πιο πολύ με συγχωρέστε, διότι πρέπει να πάω επιγόντως σε μια κηδεία σχεδόν αμέσως τώρα. Όποιος ήρθε για να τον διαβάσω εφούλα, θα τον διαβάσω όμως. Και να πω και κάτι, κυρία Παρθένα, είδατε έξω τσιμέντα. Μας έπιασε η τρέλα να ντύσουμε όμορφα τον ναό μας με πέτρα φυσική, σαν να είναι χτισμένος με πέτρα. Να μείνει ούτε βαψίματα, ούτε να χαλάει, ούτε να παίρνει υγρασία, ούτε τίποτα. Όποιος θέλει να βοηθήσει, να το τελειώσουμε και να τα χαιρόμαστε. Εγώ αυτό το χωριό
αυτή την εκκλησία, αυτόν τον τόπο, δεν τον χαίρομαι απλό. Τρελαίνομαι που είμαι εδώ. Και θα το πω σήμερα έτσι για να το ξέρετε και να το ξεχάσετε όμως. Ό,τι φτιάχνουμε στο σπιτάκι απέναντι, που είναι του ναού, ό,τι φτιάχνουμε, θα πληρώνει ο παπάς από την τσέπη του και η οικογένειά του. Και τα λουλούδια σήμερα εμείς τα φέραμε και τους μισούς έξω αυτά που φτιάξαμε, τα μισά τα μοιράσαμε με τον ναό. Είπαμε, μισά εσείς, μισά εμείς, αυτά που είναι για να μην κρυώνετε όσοι κάθεστε έξω. Να είμαστε καλά λοιπόν, Παναγιά, να είναι μαζί μας. Τώρα θα βγω έξω να σας αγιάσω όλους, να μην έχουμε κινδύνους. Θα ψάξεις τίποτα εσύ ή από τον Άγιο. Διευχώ τον Αγίο Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.